ΠΑΕΚ είναι στην γραμμή. Ο κόσμος της ομάδας, τέλος αγώνα. Η ΠΑΕΚ είναι και πρωταθλήτρια και παίρνει το εισιτήριο ανόδου στην πρώτη κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Είναι η στιγμή που η ομάδα της Κερίνια σκορπά ρίγη συγκίνησης και περηφάνειας σε όλους τους Κερινιώτες. Είναι έναν όνειρο το οποίο ενδόμηχα το είχαν όλοι οι Κερινιώτες. Η Κερίνια δεν είναι ένα απλό αθλητικό σωματείο. Είναι ο εκφραστής της επιθυμίας του ξεριζωμένου για επιστροφή. Η ομάδα είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Είναι η σημαία της επαρχίας μας. Ευκαιρία γκολ! Κοιτάξτε το τι γίνεται, είναι πραγματικά φοβερό το τι γίνεται. Τι σημαίνει για τους Κερινιώτες η άνοδος στην πρώτη κατηγορία? Μα πάρα πολλά, πολλά περισσότερα από μια αθλητική διάκριση. Θα μπει η Κερίνια στο σπίτι του καθενός μας. Το Κερίνια θα ακούεται, οι Κερινιώτες θα ξαναμαζευτούν. Είμαστε έτοιμοι να μπολιάσουμε την πρώτη κατηγορία με πολλή Κερίνια. Δεν έχουμε πολλούς άλλους τρόπους να εκφράσουμε αυτά τα οποία αισθανόμαστε για την Κερίνια. Η Κερίνια πανηγυρίζει. Είναι το ένασμα για να επανέλθουν στις μνήμες θύμησες σε μια εποχή που το δε ξεχνώ ξεθοριάζει, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά τη δύναμη του ποδοσφαίρου. Είναι απίστευτα τα μηνύματα περηφάνειας που παίρνουμε από παντού, από μικρούς και μεγάλους. Εάν δείτε και τους πανηγυρισμούς, θα δείτε ανθρώπους μεγάλους να κλαίνουν, αλλά και πολλή νεολαία. Το κλέψιμο των ονείρων μας στις 20 Ιουλίου του 1974 δεν μας σκότωσε, μας έκανε δυνατούς να συνεχίσουμε. Τώρα σε θέλουμε πιο δυνατοί. Παίξετε για αυτό που χάσαμε. Παίξετε για αυτά που θα έρθουν, παίξετε για την Κερίνια. Φάρος για την ΠΑΕΚ, το γάσι πράξαντρος και το ένδοξο παρελθόν της. Η βασίλισσα της καλαθόσφαιρας με τα τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα. 71, 72, 73. Στάθηκε όρθια στο όλεθρο του 1974 και από το Κερίνια επιστροφή κοιτάζει το μέλλον με περηφάνεια, με τον πόθο για επιστροφή ζωντανό. Τους ρίχναμε το σκλαβωμένο με τα δάχτυλο και τους θυμίζαμε ότι πίσω από αυτό το βουνό υπάρχει η πόλη τους, εκεί είναι οι ρίζες τους, εκεί είναι η τάφη των προχώρων. Κερίνια μου.